Μοναδικές και αναπανάληπτες μπασκετικές στιγμές είχαν την ευκαιρία να ζήσουν όλοι όσοι βρέθηκαν στο κλειστό γήπεδο της Κομωτινής το διάστημα 18-20 Ιουλίου. Διάστημα το οποίο πραγματοποιήθηκε το διεθνές τουρνουά μπάσκετ με αμαξίδιο με τη συμμετοχή της εθνικής ελληνικής ομάδας, της Κύπρου αλλά και της Βουλγαρίας. Η πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή αυτών των μοναδικών αναμετρήσεων ανήκει στον Αθλητικό Σύλλογο Ατόμων με αναπηρία Ηρώδικος και μέσα από αυτό το τουρνουά έγινε προσπάθεια ανάδειξης της περιοχής σε τουριστικό επίπεδο για άτομα με κινητικά προβλήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η είσοδος στο κλειστό γυμναστήριο της Κομωτινής ήταν δωρεάν για το κοινό, με μοναδική προϋπόθεση οι θεατές να έχουν προμηθευτεί την απαραίτητη πρόσκληση εισόδου από το Σύλλογο Περπατώ λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Ηρώδικος, κύριο Μιχάλη Ραγκούση, καθώς και τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ομάδας της Κύπρου, κύριο Γιώργο Μύρου, καθώς και τον διεθνή καλαθοσφαιριστή, κύριο Χρήστο Λοΐζου. Κύριε, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Thrakis. Θα ξεκινήσω με τον πρόεδρό μας, τον κύριο Ραγκούση. Να πούμε ότι η πολύ θερμή, κύριε Ραγκούση, ήταν η ανταπόκριση των Θρακιωτών και τις τρεις ημέρες της διεξαγωγής του τουρνουά καλαθοσφαίρισης που πραγματοποιήθηκε εδώ στην Κομωτινή, καθώς υπήρξε και πολύ μεγάλη στήριξη του Δήμου Κομωτινής. Ποιος ήταν ο απολογισμός αυτής της πολύ σημαντικής διοργάνωσης για την πόλη μας? Αυτό το οποίο εισπράττουμε μέχρι στιγμής είναι ότι πραγματικά όσοι συμμετείχαν αλλά και όσοι παρακολούθησαν αυτή τη διοργάνωση έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι και από το θέαμα το οποίο είδαν, που για τους περισσότερους ήταν ένα πρωτόγνωρο θέαμα, μια πρώτη ουσιαστική επαφή με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο, αλλά εξίσου ικανοποιημένοι μείνανε και οι αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν και είχαν τη δυνατότητα για πρώτη φορά να έρθουν σε μια επαφή με ένα διεθνές τουρνουά και μάλιστα σε επίπεδο ανδρικών ομάδων. Να πούμε ότι το γήπεδο ήταν κατάμεστο και τις τρεις ημέρες και το μάτς μεταδόθηκε για πρώτη φορά ζωντανά στην ιστορία. Ναι. Το τουρνουά άφησε μόνο ευχάριστες εντυπώσεις σε όλους και η αποστολή της Εθνικής έμεινε πολύ ευχαριστημένη. Ευχής όλων είναι να γίνει θεσμός αυτό. Υπάρχει αυτή η προοπτική? Ναι. Για μας ξέρετε ότι κάτι όταν το κάνουμε μία φορά, το κάνουμε με πλάνο τουλάχιστον να επαναληφθεί, αν όχι τον επόμενο χρόνο, το αναδιετία οπωσδήποτε. Εδώ είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε εισπράξει τόσο από τις ομάδες που συμμετείχαν, αλλά όσο και από τις ομάδες οι οποίες πληροφορήθηκαν το τι γίνεται στην Κομωτινή και θέλανε και αυτές να λάβουν μέρος, ότι προφανώς του χρόνου, την ίδια περίοδο, περίπου, ανάλογα με το καλεντάρι των διεθνών διοργανώσεων, νομίζω ότι θα είμαστε πάλι εδώ για να κάνουμε το δεύτερο διεθνές τουρνουά καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο, το Θράκη 2018 πλέον. Πολύ ωραία. Υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί και τουρνουά με αμαξίδια στην πόλη μας σε κάποιο άλλο σπορ, σε κάποιο άλλο άθλημα? Υπάρχει μια σκέψη. Υπάρχει μια σκέψη για άλλο ένα ομαδικό άθλημα. Αλλά ξέρετε ότι θα κάνουμε τις ανακοινώσεις όταν είμαστε 100% σίγουροι, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε είναι πάντα μια τέτοια διοργάνωση, είναι μια πολύ περίπλοκη διοργάνωση. Και για να έχει την επιτυχία που εισπράξαμε από αυτή τη διοργάνωση, αντιλαμβάνεστε ότι δουλέψανε πάρα πολλοί άνθρωποι μαζί, συνεργαστήκανε πάρα πολλοί φορείς. Ο Δήμος Κομωτινής που στήριξε με κάθε μέσο τη διοργάνωση, την πίστεψε πραγματικά και νομίζω ότι το εισέπραξε αυτό σε πάρα πολλές μορφές. Η Ομοσπονδία, η ΟΣΕΚΑ, εμείς, οι Ομοσπονδίες των άλλων χωρών που το πιστέψανε και το υλοποίησανε. Άρα, υπάρχει κάτι στο πλάνο για άλλο ένα ομαδικό άθλημα, αλλά θέλουμε να το ανακοινώσουμε στην ώρα του. Θα πληροφορηθούμε στο μέλλον. Όπως είπατε, ο Δήμος Κομωτινής στήριξε πάρα πολύ την διοργάνωση, οικονομικά κατά κύριο λόγο. Υπήρξαν όμως και πολλά προβλήματα για τη διεξαγωγή αυτού του τουρνουά. Υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν όλα αυτά και γενικώς να βοηθηθούν όλα αυτά τα τουρνουά και αυτές οι αθλητικές δραστηριότητες που θέλουμε να γίνουν εδώ στην πόλη μας? Κοιτάξτε, είναι αυτό που λένε ότι η ήττα δεν έχει κανέναν, η επιτυχία έχει πάρα πολλούς πατεράδες. Όταν λοιπόν κάτι επιτυχάνει, μετά όλοι θέλουν να λάβουν μέρος στην επόμενη προσπάθεια. Ο Δήμος Κομωτινής επένδυσε, όπως είπα, σε αυτό. Τώρα, στην επόμενη χρονιά, το 2018, σίγουρα θα βρούμε πολύ περισσότερους φορείς οι οποίοι θα το υποστηρίξουν, γιατί όλοι αντιλήφθησαν τα πολύπλευρα και πολύ σημαντικά ωφέλη τα οποία έχει μια τέτοια διοργάνωση. Όπως έχω πει, δεν είναι μια μονόπλευρη αθλητική εκδήλωση. Είναι ένα εμπορικό προϊόν, είναι ένα τουριστικό προϊόν, είναι ένα αθλητικό προϊόν.
έχει πάρα πολλές παράπλευρες πλευρές και ωφέλη, τα οποία οφείλουμε να τα εκμεταλλευτούμε. Έχουμε ήδη πετύχει τόσα χρόνια να έχουμε δουλέψει και να έχουμε μετατρέψει την πόλη σε μία από τις πιο φιλικές πόλεις για άτομα με αναπηρία και όχι μόνο σε επίπεδο υποδομών, το λέω και το ξαναλέω, κυρίως σε επίπεδο συμπεριφοράς των ανθρώπων. Και αυτό το εισπράττουν όλα τα άτομα με αναπηρία τα οποία έρχονται εδώ και το ζουν στην καθημερινότητά τους. Και για μας είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία το να φέρνουμε ξένες αποστολές και άτομα με αναπηρία από άλλες χώρες να έρχονται και να ζουν, γιατί έτσι ξαναέρχονται και ξαναέρχονται. Δηλαδή είναι ένα μέσο προώθησης για μας τέτοιου είδους δράσης. Άρα πιστεύω ότι του χρόνου θα είναι ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί έτσι. Τώρα όλοι θέλουν να είναι μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής. Ωραία. Να πάμε στον κύριο Μύρο, τον Ομοσπονδιακό Προπονητή της Εθνικής της Κύπρου. Πώς σας φάνηκε η όλη διοργάνωση εδώ στην Κομωτινή? Η όλη η διοργάνωση μας φάνηκε άψογη. Τη ξέραμε την Κομωτινή, έχουμε έρθει ξανά πριν 3 χρόνια, όχι σαν Εθνική Κύπρου, αλλά σαν η πρώτη ομάδα που δημιουργήθηκε στην Κύπρο. Περάσαμε εδώ μια εβδομάδα, ξέραμε την Κομωτινή, την γνωρίζαμε, γνωρίζαμε τις ανέσεις που παρέχει στα άτομα, στα νέα, και έτσι ήταν η χαρά μας στο κάλεσμα αυτό της Εθνικής Ομάδας. Εδώ να πω κάτι ότι ήταν ο τέλειος συγχρονισμός για μας, γιατί μετά το τέλος του πρώτου επίσημου πρωταθλήματος που είχαμε στην Κύπρο, είχαμε αυτό το κάλεσμα και έτσι ήταν το έναυσμα για να δημιουργηθεί αυτή η Εθνική Ομάδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ασκήσαμε κάποια πίεση στα αρμόδια πρόσωπα εκεί στην Ομοσπονδία μας και έτσι πραγματοποιήθηκε αυτό το κάλεσμα να γίνει Εθνική Κύπρου. Πολύ ωραία. Σαν προπονητής της Εθνικής Ομάδας, πείτε μου λίγο πόσες δυσκολίες αντιμετωπίζει η ομάδα και πόσο δύσκολο είναι να συσταθεί μια τέτοια ομάδα και να διατηρηθεί και να μπορεί να συμμετάσχει σε αγώνες. Ναι. Ήτανε το πρώτο πρωτάθλημα, άρα είχαμε μόνο 3 ομάδες. Καταλαβαίνετε ότι για να κάνεις ένα πρωτάθλημα εκεί χρειάζεσαι, εκτός από άτομα με κυνηγικά προβλήματα, χρειάζεσαι και αρτιμελής. Άρα από τις τρεις ομάδες είχαμε και αρκετά άτομα αρτιμελή. Αυτό ήτανε το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί δεν είχαμε αρκετά άτομα για να φέρουμε και σε υγιή κατάσταση, γιατί είχαμε και κάποιους τραυματισμούς. Άρα είχαμε μόνο 15 άτομα να κάνουμε επιλογή. Από αυτά τα 15 επιλεχθήκαν τα 11 άτομα και ήρθαμε με αυτά τα 11 άτομα. Είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα, πώς το εννοώ, γιατί δεν υπάρχουν αρκετά άτομα αυτή τη στιγμή για να καρτιστούν περισσότερες ομάδες. Τα νέα όμως είναι θελαντικά, γιατί ακούω ότι θα γίνει ακόμα μία ομάδα στην Πάφο αυτή τη στιγμή, σε μια άλλη πόλη. Και υπάρχει και ενδιαφέρον από ακόμα μια πόλη που δεν έχει καθόλου ομάδα, τη Λάρνακα. Άρα, αν γίνει αυτό, σημαίνει ότι θα έχουμε 5 ομάδες και συγχρόνως η προβολή που θα υπάρξει με τη σύσταση της Εθνικής Ομάδας, είμαι σίγουρος ότι αυτό θα βοηθήσει να μαθευτεί στην Κύπρο μας ότι υπάρχει αυτό το άθλημα. Γιατί αυτό είναι ένα από τα προβλήματα, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ακόμα ότι υπάρχουν άτομα που ασχολούνται με αυτό το άθλημα. Άρα, μόνο και μόνο η προβολή που θα υπάρξει σε όλα τα site, σε όλα τα κανάλια, είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα το μάθει, θα βγει έξω και θα αναζητήσει από μόνος τους αυτές τις ομάδες. Έτσι, και θα αποτελέσει ένα ένασμα για τα άτομα με κινητικά προβλήματα να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Βεβαίως, βεβαίως. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είδαμε και χθες και αισθανθήκαμε περήφανοι για όλα τα παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν και από τις 3 ομάδες κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Με πόσο μεράκι και με πόση αγάπη και με πόση θέληση για όλο αυτό αγωνίστηκαν και φέραν εις πέρα στο τουρνουά. Και ο κόσμος απειλεύσε το θέαμα και φυσικά όλοι μείναμε ευχαριστημένοι για όλη αυτή τη διοργάνωση. Και για να πάμε στον διεθνή καλαθοσφαιριστή, τον Χρήστο Τολοΐζου. Καλησπέρα. Χρήστο, καλησπέρα. Πες μας λίγο και την δικιά σου άποψη για το τουρνουά. Πώς σου φάνηκε όλη η διοργάνωση και τι γεύση σου άφησε, τι εντυπώσεις σου άφησε? Καταρχήν, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ΟΣΕΚΑ που μας κάλεσε για να έρθουμε σε αυτό το τουρνουά το διεθνές. Μας έδωκε το ενάψημα και εμάς να κάνουμε την πρώτη Εθνική Κύπρου και ήρθαμε κάτω. Αποκτήσαμε πάρα πολλές καλές εμπειρίες, που τα οποία θα μας βοηθήσουν στην πορεία για να γίνουμε πιο καλοί και πιο δυνατοί σαν ομάδα. Σαν πόλη Κομωτινή έχω έρθει και εγώ πριν 3 χρόνια. Είναι αρκετά προσβάσιμη και πολύ καλή τα άτομα γενικά, όλα
καλό ότι έχουμε να μας φιλοξενήσουν τα πάντα και τους ευχαριστούμε γι' αυτό και γνωρίζαμε βασικά την Κομωτινή. Εντάξει, όλη η οργάνωση ήταν πολύ επιτυχημένη, αποκτήσαμε εμπειρίες εμείς οι αθλητές, κάτι για μας οποίο ήταν πρώτη φορά ζούμε έτσι διεθνές τουρνουά. Πόσα χρόνια ασχολείσαι εσύ με την καλαθοσφαίριση? Εγώ προσωπικά έχει 8 χρόνια που έχουμε ξεκινήσει το άθλημα καλαθόσφαιρας. Τα τελευταία 4-5 έχουμε πάρει τα μαξίδια, τα ειδικά για τα μπάσκετ, ναι. Πολύ ωραία. Πώς εκλαμβάνεις εσύ όλη αυτή την προσέλευση του κόσμου στο στάδιο και την αγάπη του και για το άθλημα και για το τουρνουά? Πώς νιώσατε εσείς που είδατε γεμάτο το στάδιο το δικό μας εδώ και όλο τον κόσμο που χάρηκε για αυτό το γεγονός? Ήταν κάτι το οποίο πρώτη φορά συμβαίνει για μας, να αγωνιστούμε μπροστά σε τόσο πολύ κόσμο. Σίγουρα είχαμε περισσότερο στρες και για πρώτη φορά σαν ομάδα να αγωνιστούμε μπροστά στην Ελλάδα και στην Εθνική Βουλγαρία. Και εσύ αυτό ήταν και ο κόσμος, αλλά εντάξει. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι στην τελετή απονομής, χθες την τελευταία μέρα, βρέθηκε και η εμβληματική μορφή του μπάσκετ, ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε η παρουσία του εδώ πέρα και η στήριξη του για τη διοργάνωση του τουρνουά? Πες μας πρώτα για σένα. Ο Γιαννάκης είναι ένας θρύλος του μπάσκετ και ήταν μεγάλη μας τιμή να γνωρίσουμε τον Παναγιώτη Γιαννάκη από κοντά, να το δούμε και να έρχεται να κάνει χειραψία με εμάς και να μας δείχνει συγχαρητήρια, ένας μεγάλος καλαθοσφαιριστής. Αυτό μας δίνει περισσότερη δύναμη και περισσότερο πείσμα, ώστε να μην τα βάλουμε κάτω και να προχωρούμε μπροστά, να πετύχουμε αυτό που βάλαμε στόχο. Έτσι. Δεν αφήνουμε την αναπηρία μας βασικά να μας περιορίσει αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Πολύ ωραία. Κύριε Ραγκούση, εσείς για πείτε μας για την παρουσία χθες του Παναγιώτη Γιαννάκη εδώ, πόσο ενέπνευσε όλους τους αθλητές αλλά και το κοινό για όλο αυτό το. Ό,τι και να πούμε για τον κύριο Γιαννάκη είναι λίγο. Έτσι. Μιλάμε για έναν μύθο στον ελληνικό αθλητισμό, όχι μόνο στον αθλητισμό της καλαθοσφαίρισης. Για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ειλικρινά, όταν το προτείναμε. Το ναι ήταν άμεσο, νομίζω δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί καν και παρόλο που είναι σε ένα πολύ περίεργο χρονικό διάστημα για εκείνον, γιατί αυτές τις μέρες υπέγραψε την καινούργια του συμφωνία με την ομάδα την οποία θα αναλάβει στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη. Οπότε για όσους ξέρουν τα διοικητικά και πώς στείνεται μια ομάδα, αντιλαμβάνονται πόσο δύσκολο ήταν να λείψει έστω και σκάρτες 48 ώρες, αλλά παρόλα αυτά. Όταν άκουσε το τι κάνουμε και στην πόλη της Κομωτινής, με την οποία έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις εξαιτίας και του κουλ του Ταξιλντάρη, η απάντησή ήταν ναι, θα έρθω. Και όχι απλά είπε ναι, θα έρθω φέτος. Φεύγοντας, είπε ναι, θα έρθω και του χρόνου θα είμαστε εδώ και όποτε άλλο το ξαναχρειαστεί. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πέρα από την προστιθέμενη αξία και την προβολή που δίνει σε μια τέτοια διοργάνωση παρουσία ενός τέτοιου ανθρώπου, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ακριβώς που είπαμε, ότι η παρουσία του, το να μιλήσει με τους παίχτες, το να το δουν εκεί, αλλάζει πραγματικά την ψυχολογία. Πέρα από αυτό, σύντομα ότι βοήθησε να έρθουν και πολλά νέα παιδιά για να δουν το άθλημα, συγχρόνως με το να δουν και τον ίδιο. Πραγματικά ήταν πολύτιμη η παρουσία του και η συνεισφορά του στην επιτυχία του τουρνουά. Πολύ ωραία. Να πούμε λίγο και για τα ωφέλη από αυτό το τουρνουά και για όσον αφορά το αθλητικό μέρος για την Κομωτινή, αλλά όσον αφορά και το τουριστικό μέρος. Είδαμε κάποια ωφέλη από όλο αυτό? Εντάξει, απόλυτα νούμερα είναι πάρα πολύ νωρίς να έχω. Αυτά τα οποία ξέρω είναι ότι σε μια περίοδο, έτσι όπως χαρακτηρίζεται, off-season για την πόλη μας, είχαμε την τύχη να δούμε τουλάχιστον 50 δωμάτια τα οποία ήρθαν σε κρατήσεις. Υπήρξε μια πολύ σημαντική προβολή με την τηλεοπτική προβολή του τουρνουά. Ήταν κάτι το οποίο το θέλαμε, το στηρίξαμε και νομίζω δικαιωθήκαμε και γι' αυτό. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τον τζίρο ο οποίος ήρθε στην αγορά μια τέτοια περίοδο, σε εστιατόρια, σε καφέ, σε μπαρ, σε καταστήματα που πουλάνε τοπικά προϊόντα, τα οποία μας ρωτούσαν τι να πάρουμε φεύγοντας από εδώ για να το γυρίσουμε πίσω. Ναι, ακριβώς. Και προωθούσαμε
τους εξηγούσαμε ότι μπορείτε να πάρετε στραγάλι, ό,τι παράγει, ό,τι παίρνει καφέ, έτσι, ναι, αυτά που παίρνουν έτσι και ζητάνε οι περισσότεροι. Επισκεφτήκανε τις παραλίες μας. Δοκιμάσατε και κάποια, δοκιμάσατε και το Sea Track στην παραλία του Φαναρίου, έτσι δεν είναι? Η ομάδα της Βουλγαρίας χθες ήταν από εκείνη την περιοχή. Σήμερα η Εθνική Ομάδα της Κύπρου βρέθηκε από την άλλη περιοχή, είδε την παραλία που πλέον ευτυχώς έχει σχεδόν αναπτυχθεί έπειτα από τις διαδικασίες που γίνανε και είναι πλέον ανοιχτή. Οφείλω να πω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ, το οποίο δεν το είπα πριν, το παρέλειψα, και στον Δήμαρχο Μαρόνιας, γιατί φιλοξένησε την Εθνική Ελλάδος για ένα δείπνο στη Μαρόνια, έτσι ώστε να έρθουν και οι αθλητές να γνωρίσουν και ένα άλλο μέρος της περιοχής μας. Έτσι. Γιατί αυτό που θέλαμε ήταν στον ελεύθερο χρόνο των αθλητών της Εθνικής Ελλάδος που μείναν 20 μέρες σχεδόν εδώ πέρα, να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και να τους γνωρίσουμε όσα περισσότερα σημεία αναφοράς, τουριστικής αναφοράς μπορούσε να έχει ο τόπος μας. Γι' αυτό είπα ότι έχω ξαναπεί ότι δεν είναι δουλειά ενός. Πραγματικά πάρα πολλοί φορείς ήρθαν και βοήθησαν για να φύγουν όλοι με τις καλύτερες εντυπώσεις από εδώ πέρα. Περιμένουμε κάποιες άλλες δραστηριότητες από τον Ηρώδικο σε σύντομο χρονικό διάστημα, αθλητικές ή κάποια άλλη διοργάνωση? Αυτή τη στιγμή οι αθλητές του Ηρώδικου, οι οποίοι είναι σε περίοδο προετοιμασίας, είναι οι κολυμβητές του, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο τέλος του Σεπτεμβρίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Μεξικό. Ο Δημοσθένης ο Μιχαλετζάκης, ο Δημήτρης ο Καρυπίδης, ενδεχομένως η Ευθυμία Γκουλή. Περιμένουμε τελική απάντηση. Όλα πλέον, εντάξει, ο Αύγουστος είναι ένας νεκρός μήνας για τον αθλητισμό, για καιρικές κυριοσυνθήκες. Από το Σεπτέμβριο εδώ θα είμαστε. Παράλληλα θα τρέξουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα δείτε στο Σύλλογο Βερβατό. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε δύο πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα με φιλοξενούμενους από την Γερμανία, την Πολωνία, τη Λιθουανία, άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία θα διεξαχθούν και εδώ στην Κομωτινή, αλλά και στη Θάσο. Γενικά θα έχουμε ένα έντονο καλοκαίρι εμείς. Οπότε θα μας ξαναδείτε σύντομα και ένα-ένα θα τα ανακοινώνουμε. Πολύ ωραία. Με πολύ μεγάλη μας χαρά να γίνονται τέτοιες διοργανώσεις και να απολαμβάνουμε τον αθλητισμό και εμείς και οι αθλητές και ο κόσμος να έρχεται πιο κοντά και στα αθλήματα και σε όλες αυτές τις διοργανώσεις και να στηρίζει τα άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Σας αναμένουμε όποτε ξαναρθείτε στην Κομωτινή από την ομάδα της Κύπρου, πολύ φορές ίσως να μας ξαναεπισκεφτείτε. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην ομάδα σας. Και φυσικά περιμένουμε από τον Ηρώδικο και από τον Περπατό να δούμε τις επόμενες δραστηριότητες στις αθλητικές, να είμαστε κοντά σας, να σας στηρίξουμε και όλος ο κόσμος να είναι κοντά και στα αθλήματα και όλοι μαζί να προχωρήσουμε μπροστά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για εμείς.